Καλημέρα, αδελφοί. Πριν πάμε στο Λόγο του Θεού, να σε έχουμε τα αδέλφια μας τον Αλέκο την Αυσικά στην προσευχή. Νομίζω ότι ο Εμμανουήλ επιστρέφει αυτές τις μέρες. Απλά ακούω επίσης και για ένα νεαρό παιδάκι που έχει λευχαιμία, τον Πάρη. Είναι από μια από τις εκκλησίες της Πεντηκοστής και ας τον φέρουμε και αυτόν στην προσευχή, αδελφοί. Ας προσευχηθούμε. Πατέρ μας ουράνιε, ερχόμαστε ενώπιον του θρόνου του ελέου σου. Είμαστε, Κύριέ μας, άνθρωποι φθαρτοί, άνθρωποι οι οποίοι ενώ μέσα μας μπορείς εσύ να βάλεις τα δικά σου μεγαλεία, παρά τα αυτά, δεμένοι με αυτό το φθαρτό το σώμα, ζούμε σε αυτή τη γη, Κύριέ μας. Προσευχόμαστε για τον Αλέκο και την Αυσικά, καθώς σε υπηρετούν με τέτοια πιστότητα εκεί και σε ευχαριστούμε γιατί τους έχεις ευλογήσει και έχουν καταφέρει τόσα πολλά, αλλά ταυτόχρονα, Κύριε, αναγνωρίζουμε τις απογοητεύσεις που μπορούν να υπάρξουν, τα ατυχήματα, τις δυσκολίες, τις αρρώστιες. Προσευχόμαστε, Κύριέ μας, αυτό το μικρό ατύχημα στην Αυσικά, εσύ να την θεραπεύσεις πλήρως για να μπορέσει να συνεχίζει να σε υπηρετεί και επίσης, Κύριε, να της δίνεις θάρρος μέσα στην ψυχή της να μην αποκάμνει. Και προσευχόμαστε, Κύριέ μας, για τον μικρό Πάρη που δυσκολεύεται πραγματικά. Σε παρακαλούμε, Κύριέ μας, εσύ να τον θεραπεύσεις. Εσύ, Κύριε, να επέμβεις με έναν τρόπο θαυμαστό και δυναμικό και να τον σώσεις, Κύριέ μας. Και προσευχόμαστε και για την οικογένειά του, για τους γονείς και όλα τα πρόσωπα γύρω. Εσύ, Κύριε, να τους δίνεις θάρρος σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες ώρες. Τους αφιερώνουμε στα χέρια τα δικά σου. Χάρη του Χριστού. Αμήν. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός είναι εκεί πάνω και εμείς είμαστε εδώ κάτω. Και ο Θεός είναι παντοδύναμος, ενώ εμείς είμαστε αδύναμοι. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, εμείς γνωρίζουμε πολύ λίγα. Ο Θεός είναι αιώνιος, εμείς είμαστε θνητοί. Ο Θεός είναι Άγιος και εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Οπότε υπάρχει ένα τεράστιο οντολογικό και ηθικό χάσμα ανάμεσα σε μας και στο Θεό. Τον Θεό κανείς δεν τον είδε ποτέ, λέει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Ο αθεϊστής νομίζει πως αν δεν τον έχουμε δει, άρα δεν υπάρχει. Η Βίβλος απαντά πως δεν τον έχουμε δει για να μην πεθάνουμε. Ο Θεός είναι πάνω απ' όλα και ένα τεράστιο χάσμα μας χωρίζει από εκείνον. Και το ερώτημα που σας θέτω λοιπόν σήμερα είναι το εξής. Πώς μπορεί αυτό το χάσμα να γεφυρωθεί? Και έχουν προταθεί τρεις απαντήσεις μέσα στην ιστορία. Η πρώτη απάντηση είναι η εξής. Το χάσμα δεν γεφυρώνεται. Ο αθεϊστής λέει πως και να χτίσεις το γεφύρι δεν θα βρεις κάποιον Θεό στην απέναντι πλευρά. Οπότε όλο θα χτίζεις και ποτέ δεν θα φτάσεις γιατί δεν έχει. Την απάντηση σε αυτή την αντίληψη πρέπει να τη δώσουμε άλλη φορά. Η δεύτερη απάντηση είναι κάπως έτσι. Υπάρχει χάσμα ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό και το χάσμα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το γεφυρώσουμε εμείς οι άνθρωποι. Αν ο Θεός είναι ψηλά, θα πρέπει εμείς οι άνθρωποι να χτίσουμε έναν πύργο και να σκαρφαλώσουμε σε αυτόν τον πύργο και μήπως μπορέσουμε έτσι να φτάσουμε μέχρι τον ουρανό. Αν ο Θεός είναι Άγιος, θα πρέπει να γίνουμε όσο καλύτεροι μπορούμε για να κάνουμε όσο περισσότερα καλά πράγματα μπορούμε για να φτάσουμε μήπως αυτόν μέσω της αγιότητάς μας. Αυτή είναι η διδασκαλία πολλών θρησκειών, ακόμα και μερικών χριστιανών. Και αυτή ήταν και η διδασκαλία των ψευδοδιδασκάλων που είχαν έρθει στην περιοχή της Γαλατίας και στους οποίους εναντιώνεται τόσο έντονα ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή. Η τρίτη απάντηση. Είπαμε η πρώτη είναι ότι το χάσμα δεν γεφυρώνεται, η δεύτερη είναι ότι το χάσμα το γεφυρώνουμε εμείς. Η τρίτη απάντηση είναι το χάσμα μπορεί να το γεφυρώσει μόνο ο Θεός. Και το έχει γεφυρώσει. Εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε από το να δεχτούμε να γεφυρώσει ο Θεός το χάσμα σε μας. Να δεχτούμε την πρωτοβουλία του Θεού. Να πιστέψουμε σε αυτό που ο Θεός μας λέει. Αυτή είναι η βιβλική απάντηση. Και αυτή είναι η απάντηση του Αποστόλου Παύλου στην ψεύδο διδασκαλία που άκουγαν οι Γαλάτες πιστοί.
Μόνο ο Θεός γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Εγώ δεν γεφυρώνω τίποτα. Δεν μπορώ να κινηθώ προς τον Θεό ούτε ένα βήμα, αν η γέφυρά Του δεν έχει έρθει σε μένα. Ο μόνος τρόπος για να έχω σχέση με τον Θεό είναι αν ο Θεός θελήσει να έχω σχέση μαζί Του. Και η γέφυρα αυτή που γεφυρώνει το χάσμα είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ο Σταυρωμένος. Εκείνος κατέβηκε από τον μακρινό ουρανό και με πλησίασε και πρέπει εκείνο να δεχτώ και πρέπει σε εκείνον να πιστέψω. Όμως οι ψευδοδιδάσκαλοι έχουν αντιρρήσεις. Σύμφωνοι σου λέει, πιστεύουμε στον Χριστό της Επαγγελίας, πιστεύουμε και αυτό που μας είπες για τον Αβραάμ. Σε κάποια προηγούμενα εδάφια θα μπορούσε να δει κανείς τι είπε ο Παύλος για τον Αβραάμ. Αλλά η Αγία Γραφή περιέχει και ένα μεγάλο τμήμα που δεν συμβαδίζει με αυτά που μας λες, Παύλε. Μετά από τις 10 εντολές υπάρχει ένα τμήμα της βίβλου που είναι γεμάτο από νόμους. Αυτή είναι η Τωρά. Είναι ο νόμος του Θεού. Και εφόσον αυτό το τμήμα υπάρχει μέσα στη βίβλο, είναι προφανές ότι πρέπει και αυτό όλο να το τηρούμε για να σωθούμε. Για να σωθούμε. Θα έλεγε κανείς ότι οι ψευδοδάσκαλοι λοιπόν παρουσιάζουν μία, ας το πούμε, τέταρτη αντίληψη για το πώς γεφυρώνεται το χάσμα ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό. Σου λέει ο Θεός, ναι, κατεβαίνει και γεφυρώνει το χάσμα, ας πούμε, μέχρι τη μέση. Ή και περισσότερο, στο 60%, βάλε 80%, 90% το γεφυρώνει ο Θεός το χάσμα. Αλλά πρέπει και εμείς με την υπακοή μας στον νόμο να γεφυρώσουμε το κομμάτι που μας αναλογεί. Να το γεφυρώσουμε από τη δική μας πλευρά. Πρέπει να συναντήσουμε το Θεό στη μέση ή έστω στο 40, στο 30, στο 20, στο 10%. Κάτι να κάνουμε κι εμείς να πούμε ότι κάτι κάναμε. Εκείνος βέβαια έχει πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά τώρα περιμένει τη δική μας προσπάθεια. Και το επιχείρημα αυτό, προσέξτε, έχει δύναμη γιατί μας ακούγεται σωστό. Αν είναι να σωθώ, θα πρέπει να κάνω και εγώ κάτι, να φανώ άξιος, λέει η κοινή λογική. Να κάνω κι εγώ το μέρος μου. Γιατί είναι και αλλιώς θα είναι μια ένδειξη αχαριστίας αν δεν κάνω κι εγώ κάτι. Αφού έτσι είναι το σωστό στη σχέση μου με τους ανθρώπους, αυτό θα είναι το σωστό και στη σχέση μου με το Θεό. Και στο κάτω-κάτω, αλήθεια, εφόσον η Γραφή περιέχει τον νόμο, δεν πρέπει να σεβαστούμε τον νόμο που περιέχει η βίβλος. Στην προηγούμενη περικοπή, αν θυμάστε, ήταν πριν τα Χριστούγεννα, είδαμε ότι ο Αβραάμ ευλογήθηκε από την πίστη του, όχι από έργα. Τώρα όμως τίθεται το ερώτημα, αυτός ο νόμος που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, τι νόημα έχει, δεν είναι μέρος της σωτηρίας μας? Σε αυτά όλα έρχεται ο Παύλος να δώσει μια απάντηση. Και θέλω να δείτε ένα πράγμα εδώ. Ο Παύλος θεωρεί αυτού του είδους την ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης ισοπεδωτική. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να διαβάζεις την Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό είναι από τη θέση σου εν Χριστώ. Βλέπεις την Παλαιά Διαθήκη σε νέο φως, γιατί πάνω σε κάθε σελίδα της βλέπεις τον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα. Θα θέλω να σας δείξω λοιπόν σήμερα, πρώτα απ' όλα, εδώ είναι η σύγκριση, η Επαγγελία και ο νόμος. Η Επαγγελία είναι η υπόσχεση του Θεού για σωτηρία, ο νόμος ήταν ο νόμος του Μωυσή. Προσέξτε, ποια είναι η σχέση της Επαγγελίας με τον Χριστό, πρώτα θα δούμε αυτό, και ύστερα ποια είναι η σχέση του νόμου με τον Χριστό. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι η σχέση της Επαγγελίας με τον Χριστό. Πρώτα απ' όλα, η Επαγγελία δεν αλλάζει. Κοιτάξτε το εδάφιο 15. Διαβάζουμε. Αδελφοί, κατά άνθρωπον ομιλώ, όμως και ανθρώπου διαθήκην και κυρωμένην ουδείς αθετεί ή προσθέτει εις αυτήν. Εδάφιο 16. Προσδέ τον Αβραάμ ελαλήθησαν επαγγελίε και προς το σπέρμα αυτού. Προσέξτε τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Ακόμα και σε μια ανθρώπινη διαθήκη δεν δικαιούσε να κάνεις τροποποιήσεις.
Δεν μπορείς εσύ ο επόμενος να αλλάξεις τη διαθήκη που έχει αφήσει κάποιος. Αν κάποιος λέει ότι θέλω η κληρονομιά μου να πάει στο γιο μου τον Κώστα και στη θυγατέρα μου τη Μαρία, τελεία και παύλα. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος δεύτερος και να προσθέσει, κάποιος άλλος, έτσι, και να πει καλό αυτό, σωστό, χαιρόμαστε που θέλει να δοθεί η κληρονομιά σε αυτούς, αλλά θα θέλαμε να προσθέσουμε και μια ρήτρα στη Διαθήκη ότι εφόσον ο Κώστας και η Μαρία φανούν αντάξει της Διαθήκης που του δίνει, τότε θα μπορούν να λάβουν τη Διαθήκη. Αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι μια παρέμβαση δεύτερη. Δεν μπορεί, λέει ο Παύλος, και συμφωνούμε όλοι, να προσθέσει ένας δεύτερος κάτι σε μια ανθρώπινη Διαθήκη. Πόσο μάλλον σε μια Διαθήκη που την κάνει ο Θεός. Σε μια υπόσχεση που τη δίνει ο Θεός. Αν είναι έτσι, δεν δικαιούμαστε εμείς, λέει ο Παύλος, να προσθέτουμε ρήτρες στη Διαθήκη του Θεού. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι στην επαγγελία, στην υπόσχεση, στη Διαθήκη που έχει κάνει ο Θεός μαζί μας. Και ποια ήταν η Διαθήκη? Η Διαθήκη του Θεού ήταν με τον Αβραάμ, με επαγγελία, με υπόσχεση. Και επαγγελία είναι όλα όσα ο Θεός έχει υποσχεθεί άνευ όρων να δώσει. Ευλογία, αιώνια ζωή. Και ο Αβραάμ πίστεψε σε αυτήν και ο Θεός του το λογάριασε, λέει η Βίβλος, ως δικαιοσύνη. Του υποσχέθηκε ο Θεός, ο Αβραάμ πίστεψε σε αυτό και ο Θεός λέει αυτό το λογαριάζω ως δικαιοσύνη. Τελείωσε. Πίστεψες, το λογαριάζω ως δικαιοσύνη. Ο Θεός δήλωσε λοιπόν σαφέστατα ότι δίνει την κληρονομιά της αιώνιας ζωής στην πίστη και μόνο στην πίστη. Ύστερα έρχεται ο νόμος, ναι. Ό,τι κι αν είναι ο νόμος, ένα πράγμα δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι ο νόμος κάτι που ακυρώνει την επαγγελία. Ο νόμος δεν μπορεί να ακυρώσει την υπόσχεση του Θεού. Κάποιο νόημα πρέπει να έχει ο νόμος, αλλά αυτό το νόημα είναι αδύνατο να το έχει. Διότι όταν ο Θεός μιλάει και δίνει επαγγελία και κάνει διαθήκη, έχει ο Θεός σώας τας φρένας. Ο Θεός δεν λέει και μετά ξελέει. Όταν λέει κάτι ο Θεός, αυτό είναι απόλυτο, αληθές. Δεν μπορεί να το πάρει πίσω, δεν θέλει να το πάρει πίσω. Ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια και είναι αναλύωτη αλήθεια. Αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος ξεκάθαρα λίγο πιο κάτω, στο εδάφιο 18. Διότι αν η κληρονομία είναι εκ του νόμου, δεν είναι πλέον εξ επαγγελίας. Αλλά στον Αβραάμ διεπαγγελίας εχάρισεν αυτήν ο Θεός. Βλέπετε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Ο Απόστολος Παύλος λέει ή θα είναι από υπόσχεση, από επαγγελία η ευλογία, η κληρονομιά, ή θα είναι μέσα από τον νόμο. Ένα από τα δύο. Διαλέξτε. Προσέξτε, τα βάζει ως δύο αντίθετα πράγματα. Αν είναι από τον νόμο, λέει, εντάξει, διάλεξέ το. Αλλά δεν είναι από την επαγγελία τότε. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί που εδώ ακριβώς μπερδεύονται και προσπαθούν να τα συντεριάξουν αυτά τα δύο. Ναι, είναι από την επαγγελία, αλλά είναι και λίγο νόμος, δεν είναι? Και εκεί δημιουργούνται όλα τα προβλήματα. Ο Παύλος λέει, δεν μπορούν να συνυπάρχουν αυτά τα δύο. Είναι αντίθετα μεταξύ τους. Το ένα ακυρώνει το άλλο. Στη γλώσσα της λογικής αυτό ονομάζεται αποκλειστική διάζευξη. Ο νόμος, γιατί είναι τόσο διαφορετικά αυτά? Γιατί ο νόμος είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να γεφυρώσει το χάσμα. Η επαγγελία είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός γεφυρώνει το χάσμα. Ο νόμος έχει κάποιο νόημα, αλλά το νόημά του δεν μπορεί να κυρώσει την επαγγελία. Η επαγγελία λοιπόν δεν αλλάζει. Και δεύτερον, η επαγγελία οδηγεί στο Χριστό.
Βλέπετε την σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζει ο Απόστολος Παύλος την Αγία Γραφή. Αν ο Θεός είπε κάτι, σου λέει, το επόμενο πράγμα που θα πει ο Θεός δεν μπορεί να κυρώσει το προηγούμενο. Βλέπετε. Αν ο Θεός λέει κάτι, αυτό το πράγμα ισχύει. Ό,τι και αν λέει μετά, αυτό το μετά δεν ακυρώνει. Δεν γίνεται να κυρώσει. Δεν αλλάζει ο Θεός γνώμη. Και δεν παίρνει κάτι πίσω όταν έχει δεσμευτεί να το κάνει. Ο Λόγος του Θεού είναι συμβόλαιο. Ο Λόγος του Θεού είναι σοβαρή υπόθεση. Και αν αμφιβάλλετε, δείτε το επόμενο εδάφιο, το εδάφιο 16. Διαβάζουμε. «Προς δε τον Αβραάμ ελαλήθησαν επαγγελίε και προς το σπέρμα αυτού. Δεν λέει και προς τα σπέρματα ως περί πολλών, αλλά ως περί ενός και προς το σπέρμα σου, ώστις είναι ο Χριστός». Εδώ απαντάει ο Απόστολος Παύλος στους ψευδοδιδασκάλους. Εκείνοι έλεγαν στους εθνικούς το εξής, λέγανε, «Θέλεις να γίνεις του Χριστού?» Υπάρχει τρόπος. Πρόσεξε τη διαδικασία. Λίγο γραφειοκρατία είναι. Λοιπόν, γίνεσαι πρώτα μέλος του Θεού, γίνεσαι υπήκος, ας το πούμε, της βασιλείας του Ισραήλ, γίνεσαι δηλαδή μέρος του σπέρματος του Αβραάμ και μετά γίνεσαι του Χριστού. Πώς γίνομαι μέλος του σπέρματος του Αβραάμ? Αφού δεν είμαι βιολογικό τέκνο του Αβραάμ, δεν έχουμε μια μέθοδο, θα κάνεις μια μικρή εγχείρηση, περιτομή, εντάξει, και μετά τα χαρτιά θα βολευτούνε, θα γίνεις μέλος του Ισραήλ και μετά ο Χριστός μπορεί να είναι και δικός σου Χριστός, δικός σου Μεσσίας. Γιατί είναι για τους Ισραηλίτες. Αυτή ήταν η λογική. Γίνε άξιος και μετά μπορείς να έχεις τον Χριστό. Αυτό τους λέγανε. Ο Παύλος απαντάει ακριβώς αντιστρόφως. Θέλεις να γίνεις μέλος του λαού του Θεού, γίνε του Χριστού και θα γίνεις μέλος του λαού του Θεού. Αυτομάτως. Απλά πίστεψε στο Χριστό, όπως ο Αβραάμ πίστεψε στο Χριστό. Και αυτό ήταν αρκετό για να θεωρηθεί δίκαιος. Και αυτό έγινε πριν να κάνει περιτομή. Και πριν να έρθει ο νόμος. Αλλά προσέξτε πού στηρίζεται το επιχείρημά του. Δεν λέει εδώ, λέει, προς τα σπέρματα, ως για πολλούς, αλλά σπέρμα, για έναν. Δηλαδή, ο Λόγος του Θεού έχει τέτοια σοβαρότητα για τον Παύλο, ώστε το αν κάτι είναι πληθυντικός ή ενικός, έχει σημασία. Καμιά φορά κάνουμε αναφορές εμείς οι Ιεροκήρυκες σε θέματα γραμματικής και ίσως κάποιος να λέει, τώρα γιατί μας τα λες αυτά. Καμιά φορά, λόγω της γραμματικής, έχουμε περισσότερη ακρίβεια. Και όταν χρειαζόμαστε περισσότερη ακρίβεια, αναγκαζόμαστε να επικαλεστούμε τους κανόνες της γραμματικής. Εδώ ο Απόστολος Παύλος ακριβώς αυτό κάνει. Και μάλιστα προσέξτε ότι θεωρεί τον Λόγο του Θεού θεόπνευστο και σε αυτές τις λεπτομέρειες της γραμματικής. Δεν λέει για σπέρματα πληθυντικός, λέει για σπέρμα, ενικός, για έναν. Δόθηκε, λέει, η επαγγελία στον Αβραάμ και προς το σπέρμα του. Για έναν. Ποιον? Χριστό. Άρα έλα στο Χριστό. Ό,τι είπε ο Θεός στον Αβραάμ, όλα αυτά είχαν σχέση με τον Χριστό. Και αυτό είναι το ένα άλλο κριτήριο για τον Παύλο, όπως διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη. Ανοίγει τη γραφή του Απόστολος Παύλος και βλέπει σε κάθε σελίδα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όλα τα εδάφια παίρνουν άλλο χρώμα, επειδή έχει έρθει ο Χριστός. Αν είναι λοιπόν έτσι, κοιτάξτε το εδάφιο 17. Τούτο εδώ λέγω, λέει ο Παύλος, ότι διαθήκην προκεκυρωμένην εις τον Χριστόν υπό του Θεού, ο μετά έτη 430 περίπου γενόμενος νόμος δεν ακυρώνει ώστε να καταργήσει την επαγγελία. Θυμίζω και πάλι, οι άνθρωποι λέγανε, μα τι κάνουμε με τον νόμο? Και λέει ο Παύλος, υπάρχει μια διαθήκη προκεκυρωμένη εις τον Χριστό. Όλες οι σφραγίδες έχουν μπει. Είναι επίσημη διαθήκη και είναι για τον Χριστό. Αυτό δεν μπορεί να ακυρωθεί. Ναι, αλλά ο νόμος. Δείτε την απάντηση. Ο νόμος που ήρθε μετά από 430 χρόνια, σε αυτόν τον νόμο αναφέρεστε? Μετά από 430 χρόνια ήρθε.
Αυτός ο νόμος δεν μπορεί να ακυρώσει την επαγγελία. Ο Θεός μίλησε, έχει συμβόλαιο, το συμβόλαιο έχει κλείσει και η Διαθήκη είναι βεβαιωμένη επειδή είναι η επαγγελία προς τον Χριστό. Και ποιος είναι ο Χριστός? Είναι ο ένας, ο βέβαιος, ο μοναδικός εκπληρωτής του νόμου. Πόσο βέβαιη είναι η επαγγελία? Πολύ παλιά ο Θεός υποσχέθηκε κληρονομιά. Αυτό είναι βέβαιο. Αφού ο Θεός το είπε, είναι βέβαιο. Πολύ πρόσφατα ο Χριστός έλαβε την κληρονομιά. Και αυτό είναι βέβαιο. Αφού ο Χριστός την έλαβε, τη χαρίζει σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Και αυτό είναι βέβαιο. Άρα η σωτηρία μας είναι βεβαία. Εξαρτάται λοιπόν η σωτηρία μας από το πόσο καλοί είναι οι άνθρωποι που τη λαμβάνουν και πόσο ικανοί να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νόμου? Όχι, γιατί εδώ ο Παύλος θέλει να μας μιλήσει για σωτηρία βεβαία. Η βεβαιότητά της βρίσκεται στο γεγονός ότι την είπε ο Θεός και την δέχθηκε ποιος? Την εκπλήρωσε ποιος? Ο Χριστός. Να το πω αλλιώς, αδερφοί. Εάν το χάσμα μεταξύ Θεού και ανθρώπου το γεφυρώνουμε εμείς, δεν θα ξέρουμε ποτέ σε όλη μας τη ζωή αν είμαστε πραγματικά σωσμένοι. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Σε όλη μας τη ζωή δεν θα ξέρουμε αν είμαστε πραγματικά σωσμένοι. Να μην χαίρεσαι ότι έχεις σωτηρία. Γιατί πάντα θα σκέφτεσαι, και αν μεθαύριο αμαρτήσω, και αν παραμεθαύριο και του χρόνου, ξέρω εγώ, συμβεί ένας πειρασμός και πέσω, και θα είσαι σε όλη σου τη ζωή μέσα σε αυτό το ερωτηματικό. Θα τα καταφέρω ποτέ? Πες μου κάτι. Μπορείς ότι από εκεί αντλείς χαρά? Τη χαρά του Χριστού για τη σωτηρία σου? Ε, ποια χαρά, αφού δεν ξέρεις αν θα σωθείς? Και πες μου και κάτι άλλο. Μπορεί από αυτήν την αμφιβολία που θα έχεις μονίμως για τον εαυτό σου, αν είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, έτσι, μπορείς με αυτή την αμφιβολία μετά να πεις, να πάω να υπηρετήσω άλλους έξω καρδιά, μέσα από το συντριβάνι που ρέει μέσα μου, ας πούμε, της ζωής, έτσι, που υπερχιλίζει η ζωή. Μα πώς? Διαρκώς παλεύεις με αμφιβολίες. Κλίνεσαι, φοβάσαι. Ενώ όταν ξέρεις ότι είσαι σωσμένος και ότι η σωτηρία σου στέκεται στα χέρια, την κρατάει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και είσαι ασφαλής στα χέρια Του, παρόλη την αναξιότητά σου, τι δημιουργεί αυτό μέσα σου? Ξέρω τι θα πείτε. Με κάνει τότε να πω ότι θα εκμεταλλευτώ τον Χριστό και θα κάνω αμαρτίες. Ένας άνθρωπος που σκέφτεται έτσι, μάλλον δεν έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Μάλλον δεν έχει αντιληφθεί το δώρο της χάρης. Ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεται το δώρο της χάρης και λέει ότι ο Χριστός μέσωσε, παρόλο που είμαι ο πιο ανάξιος, και με κρατάει στα χέρια Του, αυτός ο άνθρωπος λέει, έχω αιώνια ζωή και θα ζήσω την υπόλοιπη μου ζωή γεμάτος από ευγνωμοσύνη για το δώρο που έλαβα από το Θεό, και θα δίνω αγάπη απλόχερα, γιατί το θέμα της σωτηρίας μου έχει τελειώσει. Τώρα είναι η ώρα της υπηρεσίας. Τώρα είναι η ώρα της αγάπης, της γενοδορίας. Αυτή τη γενοδορία που έλαβα να τη μοιράσω σε άλλους. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό, αδελφοί. Ο Χριστός είναι ο ένας που έχει το δικαίωμα να λάβει την επαγγελία. Γιατί σκεφτείτε το λίγο, έτσι. Ωραία, δόθηκε αυτός ο νόμος. Ποιος Ισραηλίτης τον τήρησε? Ξέρετε κανέναν? Και σκεφτείτε λίγο, έτσι. Λέει ο Παύλος, 430 χρόνια δεν υπήρχε νόμος. Δόθηκε η επαγγελία και 430 χρόνια δεν υπήρχε νόμος. Τι γίνανε αυτοί οι άνθρωποι τότε, χωρίς τον νόμο? Τι κάνανε, πώς σωθήκανε? Σωθήκανε? Τι έγινε με αυτούς? Όλοι αυτοί που ήταν στην Αίγυπτο, σκλάβοι, δούλοι, δεν σώθηκε κανένας? Όλοι πήγαν στην κόλαση, όλοι? Χωρίς νόμο? Να πάμε πιο πίσω.
Ο Αβραάμ σώθηκε. Δεν λέει η Βίβλος ότι σώθηκε? Ο Ισαάκ σώθηκε? Ο Ιακώβ? Ο Ιακώβ ήταν και κατεργάρης λίγο, έτσι. Δεν σώθηκε? Δεν τον έσωσε ο Θεός? Δεν έκανε λάθη ο Ιακώβ? Αμαρτίες, ψέματα δεν είπε? Τον έσωσε ο Θεός? Θα μου πείτε, ο Ιωσήφ, να ένα πρότυπο, ε! Αντιστάθηκε στην κυρία Πετεφρή. Αυτό σώθηκε δια των έργων του? Ο Ιούδας, που δεν αντιστάθηκε στην πόρνη, το σώθηκε? Γιατί αυτός είναι στο γενεολογικό δέντρο του Χριστού, ε! Πριν τον νόμο όλα αυτά, η επαγγελία δόθηκε και είναι βέβαιη, αδελφοί. Η σωτηρία είναι επειδή ο Χριστός εκπλήρωσε τον νόμο. Γι' αυτό είναι βέβαιο. Γιατί ο νόμος είναι απόλυτος και η υπακοή του Χριστού είναι απόλυτη. Ο Θεός γεφύρωσε το χάσμα και δεν είναι η ζωή μου μια ζωή στην οποία λέω «Αχ, έχω κάνει αρκετά, πρόλαβα, μπόρεσα, έκανα». Όχι, ο Θεός έχει γεφυρώσει το χάσμα εν Χριστώ. Προκεκυρωμένη Διαθήκη με τον Χριστό. Δεν μπορούμε εμείς να την αλλάξουμε. Θα επιμένετε κάποιοι βέβαια, τι κάνουμε με τον νόμο? Και απαντάει ο Απόστολος Παύλος, θα σας πω τρία πράγματα για τον νόμο. Πρώτα απ' όλα, ο νόμος είναι η δουλειά του. Ποια είναι? Είναι νεκροθάφτης. Πώς δηλαδή? Δεν ακυρώνει την επαγγελία, λέει ο Παύλος. Δεν πας στην επαγγελία δια του νόμου, λαμβάνεις την επαγγελία δια του Χριστού. Αλλά θα πείτε τότε ποιος είναι ο ρόλος του νόμου? Γιατί να υπάρχει καν ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη? Απαντάει ο Παύλος, εδάφιο 19. Διατί λοιπόν εδώ, εδάφιο 19. 19. Διατί λοιπόν εδόθη ο νόμος, ρωτάει ο Παύλος. Οι πιο πολλοί νομίζω ότι ο κύριος λόγος που δόθηκε ο νόμος ήταν για να γίνουμε όσο πιο καλοί γίνεται. Αλλά ο Παύλος υποστηρίζει ότι ο νόμος δόθηκε για να φανεί πόσο κακοί είμαστε. Συνεχίζει. Εξαιτίας των παραβάσεων προσετέθη, έως σου έλθει το σπέρμα, προς τον οποίον έγινε η επαγγελία, διαταχθείς δι' αγγέλων διαχειρός μεσίτου. Ο δε μεσίτης δεν είναι ενός, ο Θεός όμως είναι εις. Οι Ιουδαίοι καφιόντουσαν ότι ο νόμος δόθηκε μέσα από τους αγγέλους και μέσα από τον Μωυσή ως μεσίτη. Άρα είναι πολύ σημαντική η Διαθήκη. Αλλά ο Παύλος απαντάει πως η επαγγελία δεν ήρθε μέσα από κάποιον μεσίτη, δόθηκε κατευθείαν από τον Θεό χωρίς τη μεσολάβηση αγγέλων και ελήφθη κατευθείαν από τον Χριστό. Και τι ήταν ο νόμος σε αυτό το διάστημα? Μια παρένθεση μέχρι να έρθει ο Χριστός. Μέχρι να έρθει η εκπλήρωση. Μέχρι να γεφυρωθεί το χάσμα. Μια παρένθεση. Γιατί όμως η παρένθεση? Χάριν των παραβάσεων, λέει. Έτσι όπως μας τα λέει ο Παύλος, ακούγεται σαν ο νόμος να είναι κάτι κακό. Σαν να είναι κάτι που πάει κόντρα στην επαγγελία. Θέτει λοιπόν και ο Παύλος το ερώτημα, εδάφιο 21. Ο νόμος λοιπόν εναντίον των επαγγελιών του Θεού? Μη γέννητο. Διότι αν ήθελε δοθεί νόμος δυνάμενος να ζωοποιήσει, η δικαιοσύνη ήθελε είστε το όντι εκ του νόμου. Θεωρητικά, λέει ο Παύλος, αν μπορούσε ο νόμος να δώσει ζωή, αν μπορούσαμε δηλαδή εμείς να γεφυρώσουμε το χάσμα που μας χωρίζει από το Θεό δια του νόμου, ο Θεός θα είχε κανονίσει με αυτόν τον τρόπο να σωθούμε. Αλλά το χάσμα από τη δική μας πλευρά είναι αγεφύρωτο. Δεν μπορεί να γεφυρωθεί. Και ο Θεός έχει αποκλείσει αυτή την πιθανότητα. Και σταματώ εδώ, αδελφοί. Γιατί λέτε να έχει αποκλείσει αυτή την πιθανότητα ο Θεός? Οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν αποκλείουν αυτή την πιθανότητα. Γιατί ο Θεός να την αποκλείσει? Η απάντηση είναι η εξής. Ο Θεός ξέρει ποιος είναι αυτός και ξέρει ποιος είσαι εσύ. Ξέρει πόσο μεγάλο είναι το χάσμα που μας χωρίζει από Αυτόν. Και ξέρει ότι μόνο Εκείνος μπορεί να το γεφυρώσει. Και εδώ είναι το πρόβλημα το δικό μας. Εμείς δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός,
Γι' αυτόν τον λόγο δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε εμείς σε σύγκριση με τον Θεό. Δεν ξέρουμε ούτε τον Θεό, ούτε τον εαυτό μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να καταλάβει τον εαυτό του χωρίς τον Θεό και δεν γίνεται. Οι πιο πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η ψυχή τους είναι κατά κάποιο τρόπο ένας λευκός πίνακας, κάπως ουδέτερος, ανοιχτός σε κάθε πιθανότητα και πως αν τον μουτζουρώσεις ασφαλώς θα λερωθεί, αλλά αν τον κρατήσεις καθαρό και σβήνεις και καμιά μουτζούρα που εμφανίζεται, θα είναι καθαρός. Αλλά ο Θεός σε βλέπει εντελώς διαφορετικά. Δεν σε βλέπει ως έναν άγραφο πίνακα, σαν ένα όν ουδέτερο προς την αμαρτία, που άμα θέλει διαλέγει αμαρτία, άμα δεν θέλει δεν διαλέγει αμαρτία. Γιατί άμα είσαι έτσι δεν χρειάζεσαι σωτηρία. Και αν δεν χρειάζεσαι σωτηρία, ο Θεός δεν χρειαζόταν να στείλει τον Ιησού Χριστό, το γιο του, να σταυρωθεί για σένα, να μπει σε τέτοιους μπελάδες. Άμα δεν χρειαζόσουν τέτοιου είδους σωτηρία. Αν είσαι ουδέτερος προς την αμαρτία, το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνεις να μην αμαρτάνεις και να πράξεις το καλό. Και άμα αμαρτήσεις λίγο να σβήσεις τον πίνακα, να είναι καθαρός. Αλλά ο Θεός δεν σε βλέπει έτσι. Ο Θεός σε βλέπει ως δούλο της αμαρτίας. Ο Θεός σε βλέπει νεκρό μέσα στις παραβάσεις σου. Και βλέπει ότι ο νόμος δεν μπορεί να σου δώσει ζωή. Ο νόμος απλά σε ανακηρύττει νεκρό. Κάνει τη διαπίστωση, τη διάγνωση ότι ναι, όντως είσαι νεκρός. Δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις του Θεού. Και πρέπει να αντιληφθούμε κάτι εδώ, αδελφοί. Η αμαρτία δεν είναι απλά κάποιες πράξεις που κάνουμε ή κάποιες συμπεριφορές. Υπάρχει μια σχολή ψυχολογίας, ο συμπεριφορισμός. Ένας ψυχολόγος έλεγε πως μπορούμε να αλλάξουμε κάποιες επιβλαβείς ανθρώπινες συμπεριφορές. Για παράδειγμα, κάποιος που έτρωγε τα νύχια του, είχε βάλει κάτι λαστιχάκια γύρω από τα δάχτυλά του και κάθε φορά που άρχισε να τρώει τα νύχια του, σήκωνε το λαστιχάκι, χτύπαγε τα δάχτυλά του και τιμωρούσε τον εαυτό του για αυτή την κακή του συμπεριφορά και με τον καιρό κατάφερε να σταματήσει αυτή τη συνήθεια. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι βαθύτερο. Ο σκοπός του Θεού δεν είναι απλά να αλλάξει κάποιες συμπεριφορές, αλλά να πάει βαθύτερα στην πηγή. Από πού πηγάζουν αυτές οι συμπεριφορές? Η πηγή είναι μολυσμένη. Έτσι είναι και η αμαρτία. Η αμαρτία δεν είναι απλά κάποιες πράξεις που κάνουμε. Η αμαρτία είναι η ατμόσφαιρα που αναπνέουμε. Είναι μέσα στο πετσί μας. Είναι μέσα στο κάθε κύτταρό μας. Είναι στον πυρήνα του κάθε κύτταρου μας. Είναι ριζωμένη μέσα στο κέντρο του εγκεφάλου μας, στο εργοστάσιο από όπου παράγονται όλες οι σκέψεις μας. Δεν είναι ότι κάθε λίγο μπορεί να βγει και μια σκέψη λάθος. Είναι ότι τα ίδια τα καλούπια εκεί μέσα είναι λάθος. Αυτό σημαίνει να είσαι νεκρός στις αμαρτίες σου. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμιά ελπίδα να μπορείς να κάνεις εσύ ο ίδιος κάτι για να σώσεις τον εαυτό σου. Είναι αδύνατον. Δεν υπάρχει νόμος που να μπορεί να σε ζωοποιήσει. Ο νόμος λοιπόν είναι νεκροθάφτης. Και δεύτερο, είναι φυλακή μέχρι το Χριστό. Κοιτάξτε τι λέει το εδάφιο 22. Η γραφή όμως συνέκλεισε τα πάντα υπό την αμαρτίαν, δι' να δοθεί η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού εις τους πιστεύοντας. Συνέκλεισε, λέει η γραφή. Ο νόμος δεν ήταν απλώς μια παρένθεση, ήταν μια φυλακή. Και στο επόμενο εδάφιο το 23 το επαναλαμβάνει. Πριν δε έλθει η πίστης, εφρουρούμεθα υπό τον νόμον, συγκεκλεισμένη στην πίστη της έμελε να αποκαλυφθεί. Γιατί έπρεπε να υπάρξει αυτή η φυλακή και αυτός ο φρουρός του νόμου? Πώς βοηθούσε αυτό στην εκπλήρωση της επαγγελίας? Βοηθούσε επειδή κάνει αυτούς που ζουν στη φυλακή της αμαρτίας να συνειδητοποιήσουν πού βρίσκονται. Ο νόμος προστατεύει τον άνθρωπο από τη φαντασίωση και τον ευσεβή του πόθο ότι είναι δίκαιος και καλός ενώπιον του Θεού. Να το εξηγήσω αλλιώς, αδελφοί. Είμαστε νάρκισοι. Τι εννοώ με αυτό? Σκεφτείτε λίγο. Αν δεν έρθει να μας πει κάποιος τα σφάλματά μας,
Είμαστε απλά εμείς με τον εαυτό μας. Σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας. Κοιτάμε τον καθρέφτη και λέμε, εντάξει, όλα καλά. Εγώ και ο εαυτός μου συμφωνούμε ότι είμαι φοβερό πρόσωπο, πραγματικά. Και τι ανάγκη για σωτηρία έχω εγώ, ας πούμε. Λοιπόν, και μετά βέβαια, ξέρετε, ερωτεύομαι κάποιο άτομο, κάποια κοπέλα, κάποιο... Δηλαδή, και τι είναι αυτός ο έρωτας, λίγο να τον απομυθοποιήσουμε. Βρέθηκε επιτέλους ένας άνθρωπος που συμφωνεί μαζί μου ότι εγώ είμαι το πιο φοβερό πρόσωπο στη γη. Έτσι. Και λες, ναι, είδες, έδεσε αυτό το πράγμα. Οπότε ερωτευόμαστε, ξέρεις, και θα είμαστε πάντα μαζί, γιατί θα είμαστε πάντα μαζί για να μου λες τι φοβερό άτομο που είμαι. Έτσι. Και μετά αρχίζει αυτή η σχέση, αναπτύσσεται, προχωράει, χαμόγελα, αγάπες κτλ. Και κάποια στιγμή ο ένας από τους δυο θα σπάσει, θα πει, ξέρεις κάτι, είσαι όντως, είσαι φοβερός, δηλαδή φοβερή. Αλλά υπάρχει και αυτή η λεπτομέρεια που αν αυτό το άλλαζες, θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα, νομίζω. Και εκεί απαντάς, τι, λεπτομέρεια το λες αυτό? Μα αυτό είναι η πεμπτουσία της ύπαρξής μου. Μου ζητάς να αλλάξω αυτό? Βέβαια, οι συζητήσεις αυτές δεν γίνονται έτσι, στα ζευγάρια. Και ξαφνικά έχεις απέναντι σου ένα πρόσωπο που όλα αυτά που θεωρούσες εσύ ότι είναι πολύ ωραία στον εαυτό σου, ένα-ένα στα απομυθοποιεί και σου λέει και αυτό λάθος είναι και το άλλο λάθος και το άλλο και το άλλο. Και φεύγει όλη η αυταρέσκεια. Αυτός είναι ο νόμος. Ο καθρέφτης που έβαλε ο Θεός για να σου πει, όχι φίλε μου, δεν είσαι τόσο ωραίος όσο νομίζεις. Δεν είσαι. Και όταν το καταλάβεις αυτό, θα καταλάβεις ότι χρειάζεσαι σωτήρα. Θα καταλάβεις ότι δεν είσαι το μεγαλειώδες πρόσωπο που σε έπλασε ο Θεός να είσαι. Είσαι πολύ χαμηλότερα. Και θα καταλάβεις ότι δεν μπορείς να αλλάξεις τον εαυτό σου. Και θα πρέπει ο ίδιος ο Θεός να παρέμβει για να σε αλλάξει. Αυτό είναι η σωτηρία. Δια της πίστεως στη χάρη του Ιησού Χριστού, που όταν πιστεύεις Αυτόν, στέλνει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή σου και το Άγιο Πνεύμα από την πρώτη στιγμή αρχίζει δουλειά ανακαίνησης, την οποία εσύ δεν μπορείς μόνος σου ποτέ να την καταφέρεις. Τελειώνω με το εδάφιο 24. Είπαμε ο νόμος είναι νεκροθάφτης, είναι φυλακή μέχρι να έρθει ο Χριστός. Και είναι παιδαγωγός πριν τον Χριστό. Εδάφιο 24. Ώστε ο νόμος, λέει, έγινε παιδαγωγός ημών εις Χριστόν, δηλαδή μέχρι τον Χριστό, δια να δικαιωθώμεν εκ πίστεως. Αφού όμως ήρθεν η πίστης, δεν είμαστε πλέον υπό παιδαγωγών. Σήμερα ο παιδαγωγός είναι αυτός που διδάσκει παιδιά. Είναι μια πολύ θετική εικόνα. Όταν όμως ο Παύλος χρησιμοποίησε τη λέξη, ο παιδαγωγός δεν ήταν ο δάσκαλος. Ο παιδαγωγός ήταν ο δούλος του σπιτιού, που συνόδευε το παιδί στο σχολείο και κουβαλούσε τα πράγματα του παιδιού. Ήταν ο δούλος του σπιτιού που είχε κάποια προσωρινή επίβλεψη και προστασία πάνω από το παιδί. Του μάθαινε κάποιους τρόπους. Συχνά χρησιμοποιούσε και τη ράβδο. Όταν όμως έφτανε το παιδί στην εφηβεία και ενηλικιωνόταν, δεν είχε πλέον ανάγκη από παιδαγωγό. Γιατί? Γιατί ο σκοπός της σωτηρίας δεν ήταν να ακολουθούμε, αδελφοί, 5 κανόνες και να νομίζουμε ότι είμαστε καλοί. Ο σκοπός της σωτηρίας είναι να μοιάσουμε στο Δημιουργό μας. Να είμαστε σαν τον Θεό. Να έχουμε τον χαρακτήρα του Θεού. Ο σκοπός της σωτηρίας είναι να γεφυρωθεί πλήρως το χάσμα. Όταν κάνω καλές πράξεις, μέσα σε όλες αυτές προϋποτίθεται το εγώ μου. Το νερό μπορεί να φαίνεται καθαρό μερικές φορές, ακόμα και κρυστάλλινο, αλλά η πηγή είναι μολυσμένη.
Ο μόνος τρόπος σωτηρίας δεν είναι κάποιες καλές πράξεις. Ο μόνος τρόπος σωτηρίας είναι να αμφισβητήσεις τον ίδιο σου τον εαυτό από την κορφή μέχρι τα νύχια. Ο μόνος τρόπος σωτηρίας είναι να συντριφθείς μπροστά στο Θεό και να πιστέψεις εκείνον που έλαβε την εκπλήρωση της επαγγελίας του Θεού. Να πιστέψεις στον Ιησού Χριστό και να εναποθέσεις όλη σου την ελπίδα για τη σωτηρία σου στον Ιησού Χριστό, επειδή στον εαυτό σου δεν βλέπεις καμία ελπίδα. Αυτό είναι η χάρη του Θεού στη ζωή μας. Ας είμαστε όλοι, αδελφοί, άνθρωποι που σε αυτήν την χάρη τρέχουμε, σε αυτόν τον σταυρό, προς δόξα Θεού. Αμήν.